Έχουμε κυρίες και κύριοι την εξαιρετική τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο πλαίσιο των podcast που πραγματοποιούμε στο newshub.gr τον αγαπητό συγγραφέα, τον κύριο Ισίδωρο Ζουργό. Κύριε Ζουργέ, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης προκειμένου να μιλήσουμε για την τελευταία σας μυθιστορηματική δουλειά, το τελευταίο βιβλίο που κυκλοφορήσατε από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Παλιές και νέες χώρες». Είστε σε χρονικό διάστημα όπου το παρουσιάζετε ανά την Ελλάδα. Τις επόμενες ημέρες θα βρεθείτε και στην Κρήτη να μας το παρουσιάσετε με το καλό. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Δεν ξέρω τώρα, κάτι υπάρχει η μυστική συνταγή, ό,τι γράφετε με ή χωρίς εισαγωγικά γίνεται χρυσός. Αυτή τη στιγμή το βιβλίο βρίσκεται από ό,τι μαθαίνω από τον Πατάκη στην 26η χιλιάδα του Παλιές και Νέες Χώρες. Το τελευταίο, πρόσφατα κυκλοφόρησε σχετικά το βιβλίο. Τέλειο Οκτωβρίου για την ακριβία. Τέλειο Οκτωβρίου, 26η χιλιάδα. Ποιο είναι το μυστικό λοιπόν, από εκεί να ξεκινήσω, θέλω παρακαλώ. Δεν υπάρχει μυστικό. Δεν υπάρχει. Αυτό, δεν υπάρχει μυστικό στη Ναι. γραφή. Ναι. Νομίζω πως οι συγγραφείς στην πλειονότητά τους δίνουν μια προτεραιότητα στις εσωτερικές τους εκδηλώσεις, πιέσεις. Βγάζουν προς τα έξω με μια επιμέλεια ανάλογα με τις συγκυρίες και την προσωπικότητα του καθενός και αυτό που ετοιμάζουν το δίνουν στους αναγνώστες. Για κάποιους λόγους, άλλα βιβλία είναι πολύ πιο ευπρόσδεκτα από τους αναγνώστες, άλλα βιβλία λιγότερο. Κάθε ένα βιβλίο έχει τη δυσκολία του και τις χάρες του. Από εκεί και πέρα νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι να προσφέρει με αρκετή δουλειά πάντα ο κάθε δημιουργός αυτό που έχει στην ψυχή του και στο μυαλό του και από εκεί και πέρα ένα βιβλίο είναι σαν ένα μήνυμα στο μπουκάλι, είναι στο πέλαγος και ταξιδεύει. Πρόσφατα σας άκουσα και στην ΕΡΑ, στο δεύτερο πρόγραμμα, όπου σας είχαν φιλοξενούμενο, μιλήσατε και για το ιστορικό μυθιστόρημα, που έχετε μία έφεση, αν μπορώ να το πω αυτό για σας. Είναι δύσκολο να γράφετε ιστορικό μυθιστόρημα? Κοιτάξτε, Θέλει μελέτη, θέλει διάβασμα. θα σας πω. Δεν γράφω κάτω από τα βιβλία μου τη λέξη ιστορικό μυθιστόρημα, δηλαδή δεν τα χαρακτηρίζω εγώ εξ αρχής έτσι. Θα μπορούσε να βρεθεί ίσως και ένα πιο ευέλικτος όρος, μυθιστόρημα στην ιστορία, μυθιστόρημα ιστορικού περιβάλλοντος, γιατί το ιστορικό μυθιστόρημα είναι γραμματολογικό είδος πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, Ναι. το προσπερνάμε αυτό, αλλά προφανώς από τα 11 βιβλία που έχω εκδώσει, τα 8 έχουν μία άμεση σχέση με τον ιστορικό χρόνο. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, γιατί κάθε φορά όταν αλλάζει ο συγγραφέας εποχή, θα πρέπει να έχει προπαντός μία σειρά από πραγματολογικές γνώσεις, κάποια δεδομένα, όχι μόνο για την εξωτερική εικόνα της εποχής, αλλά και για τους αξιακούς κώδικες, για τις πεποιθήσεις, για τις γνώμες, για τις δεισιδαιμονίες της κάθε εποχής. Οπότε θα πρέπει οι ήρωες που επινοεί να είναι προσαρμοσμένοι σε αυτό το κάθε φορά διαφορετικό ιστορικό περιβάλλον. Αυτό καταλαβαίνετε ότι απαιτεί κάθε τόσο έναν έλεγχο των πράξεων, των σκέψεων, των ηρώων, ο οποίος έλεγχος θα πρέπει να είναι ταιριαστός με το πλαίσιο της εποχής. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη δυσκολία που έχει κάθε μυθιστόρημα που αναφέρεται στον ιστορικό χρόνο. Με ευκαιρία όμως να ανοίξουμε και εδώ μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε, και να Παρακαλώ. πούμε μια αλήθεια. Ναι. Ότι όσο και αν αναφέρεται ένα μυθιστόρημα στον ιστορικό χρόνο, έχει ενσπέρματι μέσα του και την ματιά του συγγραφέα του σήμερα. Ο συγγραφέας είναι ένα ιστορικό υποκείμενο του σήμερα που γράφει για μια άλλη εποχή, αλλά είτε το θέλει, είτε το επιδιώκει, είτε όχι, έχει και ένα κομμάτι από τη ματιά στην εποχή μας, η οποία με νήματα, πότε αόρατα και πότε όρατα, συνδέεται με το παρελθόν. Άρα, το επόμενο ερώτημα είναι τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε προκειμένου να γράψετε το τελευταίο βιβλίο που τιτλοφορείται «Παλιές και νέες χώρες» και για να πάμε στη συνέχεια και στο περιεχόμενό του να μας περιγράψετε μερικά πράγματα. Ναι. Το πρώτο και βασικό ερέθισμα ήταν ότι αγάπησα εγώ, όπως και πολλά εκατομμύρια αναγνώστες, έναν μεγάλο συγγραφέα του 19ου αιώνα, τον Ντοστογεύσκη, και συγκεκριμένα το αριστούργημά του τον Ηλίθιο. Εκεί ο Ντοστογεύσκη ο ίδιος είχε πει ότι ήθελε να γράψει ένα μυθιστόρημα για τον απόλυτο καλό άνθρωπο όπως τον φανταζόταν.
Ήταν μια αιμονή δικιά μου για χρόνια να θέλω να γράψω ένα μυθιστόρημα για τον απόλυτα καλό άνθρωπο, το απόλυτα σε εισαγωγικά βέβαια, όπως τον φαντάζομαι εγώ. Άρα λοιπόν μια αρχική συνομιλία ή ένα κλείσιμο του ματιού στον πρίγκιπα Μίσκιν, τον ήρωα του Ντοστογεύσκη στο συγκεκριμένο βιβλίο, ήταν μια πρώτη αφετηρία. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες αφετηρίες, όπως γιατί ας πούμε το μυθιστόρημα να τοποθετείται στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Είναι γιατί αυτός ο ορισμός που έχει δοθεί ως Belle Époque, ως χαρισάμενη εποχή, ήταν πάντα κάτι το οποίο με κέντριζε. Πόσο χαρισάμενη ήταν η εποχή εκείνη και για ποιους ήταν πραγματικά χαρισάμενη. Προφανώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ονομάστηκε έτσι σε σύγκριση με τον αιματοβαμμένο 20ο αιώνα, ότι ήταν μια περίοδος σχετικά νυφάλια, με λιγότερες συγκρούσεις στην ανθρωπότητα και συγκεκριμένα στην Ευρώπη. Όμως από εκεί και πέρα, πόσο χαρισάμενη ήταν αυτή η εποχή. Αυτά ήταν τα δύο βασικά ερεθίσματα από που ξεκίνησε η συγγραφή του βιβλίου. Και θα μας δοθεί η ευκαιρία λίγο να προειδεάσουμε και τους ακροατές για το τι περιγράφει το βιβλίο και που περίπου είμαστε. Πάμε σε αυτό λοιπόν. Το περιεχόμενο να μας πείτε μερικά πράγματα. Ναι. Πρόκειται για την ιστορία, την μυθιστορηματική ιστορία μιας σχέσης ανάμεσα σε ένα νεαρό άντρα από την Αθήνα και σε μια δυναμική γυναίκα από την Θεσσαλονίκη, Οθωμανική Θεσσαλονίκη ακόμη. Η ιστορία αυτής της σχέσης είναι μέσα από το μυθιστόρημα δείχνει, αν θέλετε, τη δύναμη της μεταμόρφωσης που μπορεί να έχει η αμοιβαία επιρροή δύο ανθρώπων που έχουν μια σχέση και μάλιστα μακροχρόνια. Άρα λοιπόν ασχολείται με την μεταμορφωτική δύναμη της κάθε σχέσης, αλλά από την άλλη μπορώ να πω ότι ασχολείται και με τη διαδικασία φθοράς και τη διαδικασία κραδασμών και αλλαγών που υφίσταται μια ανθρώπινη σχέση, όταν μάλιστα οι εξωτερικές συνθήκες αλλάζουν και μάλιστα με ένα γρήγορο ρυθμό. Οπότε έχουμε την ιστορία μιας σχέσης. Από εκεί και πέρα ο πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι ένας άνθρωπος, ένας αστός ευγενής, αρκετά ρομαντικός ή αν θέλετε και αρκετά αφελής, ανυποψίαστος για τις κακίες και τα παιχνίδια του κοινωνικού του περίγυρου. Η δε γυναίκα είναι μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα, η οποία σφιχτιά στο περιβάλλον το κοινωνικό της εποχής της. Επιδιώκοντας η συγκεκριμένη γυναίκα την ελευθερία της με τρόπους πολλές φορές ανορθόδοξους, έρχεται και γνωρίζεται με αυτόν τον νεαρό κύριο και ξεκινάει η μεταξύ του σχέση. Να φανταστούμε πως πέρα από το πλαίσιο της προσωπικής σχέσης υπάρχει και ο διάκοσμος του 19ου αιώνα με κάποια βασικά χαρακτηριστικά επιγραμματικά θα τα αναφέρω. Η Ελλάδα γνωρίζει τους τελευταίους με κάποια καθυστέρηση τη βιομηχανική επανάσταση της Ευρώπης. Άρα έχουμε λοιπόν το τοπίο της βιομηχανικής επανάστασης, την ανάπτυξη πρώιμων εργατικών κινημάτων στα τέλη του αιώνα. Επίσης έχουμε ένα σκηνικό που έχει τους φάρους μέσα, μιας που το φαρικό δίκτυο αναπτύσσεται εκείνα τα χρόνια. Είναι επίσης ένα βιβλίο που συνομιλεί με προσωπικότητες υπόγεια ίσως, λογοτεχνικές της εποχής, όπως είναι ο Ιούλιος Βέρν και όλα αυτά τα μεγάλα του οράματα της εποχής του, αλλά είναι και ένα βιβλίο που μιλάει και για έναν κόσμο που πολύ συχνά τον έχουμε στην άκρη. Είναι αθέατος, είναι ο κόσμος των υπηρετών και των υπηρετριών. Με τις σημερινές μας ευαισθησίες δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτές τις κόγχες που είχε η κοινωνία και όλα αυτά τα βουβά δράματα που παίζονταν πίσω από τις πόρτες των αστικών σπιτιών. Αυτά ας πούμε είναι ένας βασικός διάκοσμος μπροστά στον οποίο εξελίσσεται η ανθρώπινη σχέση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Κύριε Σουργή, αν θυμάμαι καλά, έχετε δηλώσει ότι είστε βουλημικός με την ανάγνωση. Ναι, είμαι βουλημικός με την ανάγνωση. Με την ανάγνωση. Καλά το θυμάμαι λοιπόν. Με την ιστορία ή γενικά να βρίσκετε πράγματα να διαβάζετε. Είμαι γενικός με την ανάγνωση. Γενικά με την ανάγνωση. Ναι. Και αν θέλετε, η συγγραφική μου ιδιότητα γεννήθηκε από αυτήν την αγάπη και τον έρωτα για τα βιβλία και την ανάγνωση. Με το πέρασμα των χρόνων αρχίζουν και ομαδοποιούνται οι αναγνώσεις, όπως γίνεται πάντα, και η ιστορία, όπως και το μυθιστόρημα, κατέχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ακόμα και της σημερινής μου αναγνωστικής δραστηριότητας. Όμως η ανάγνωση είναι κάτι που με ενδιαφέρει γενικότερα,
Και είναι και κάτι το οποίο για κάποιους, με κάποιους τρόπους συνεπλάκει και με την θητεία μου στην δημόσια εκπαίδευση τα προηγούμενα 32 χρόνια. Την έχετε ολοκληρώσει τη θητεία στη δημόσια εκπαίδευση? Ναι, έχει τελειώσει. Βέβαια υπάρχει πάντα το γνωστό ότι όταν μια φορά έχεις υπάρξει δάσκαλος, είσαι πάντα δάσκαλος. Είναι ένα ιδιότυπο τατουάζ αυτό πάνω στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα, ότι η διδασκαλική ιδιότητα είναι κάτι που μένει, σε συνοδεύει για πάντα. Σωστά. Πώς είναι η σχέση του νέου Έλληνα με, με το βιβλίο, με την σύγχρονη λογοτεχνία, με την ιστορική, με το ιστορικό βιβλίο, πώς τη βλέπετε? Η αλήθεια είναι ότι ως λαός δεν έχουμε πολύ μεγάλες αναγνωστικές επιδόσεις, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ έντονη επιθυμία της γραφής. Δηλαδή θα έλεγα ότι είμαστε ένας λαός γραφομανής, ο οποίος όμως δεν είναι στον ίδιο βαθμό λάτρης της ανάγνωσης. Τα τελευταία χρόνια βέβαια, με την ανάπτυξη της εικόνας και με την δωρεά παροχή της με χίλιους τρόπους σε όλους μας, η ανάγνωση νιώθω ότι βρίσκεται σε μια αμυντική θέση. Η εικόνα κατακυριεύει όλους μας. Πριν 20-25 χρόνια θα ξέραμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εγγράμματου κοινού το βράδυ θα έπαιρνε ένα βιβλίο και θα μαζευόταν στο σπίτι για να απολαύσει την ανάγνωση. Σήμερα ο πειρασμός των πολλών κινηματογραφικών σειρών, των ταινιών, όλος αυτός ο κόσμος της εικόνας έρχεται και κλέβει τον ελεύθερο χρόνο από μεγάλο μέρος του κόσμου. Αυτό όμως το θέμα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Ναι. Το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, ιστορικού περιεχομένου με μυθιστηρηματικό τρόπο βιβλίο ήταν στη σκιά της Πεταλούδας το 4-5, κάπου εκεί. Ήταν το τέταρτο βιβλίο το, ναι, 2005, καλά το θυμάστε, στη σκιά της Πεταλούδας. Τα προηγούμενα τρία βιβλία μου είχαν μια σχέση με την ιστορία, αλλά όχι με έναν τρόπο συνολικό, όπως είναι αυτό το βιβλίο στο οποίο αναφέρεσαι. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί από τότε ξεκίνησε μια σπουδαία συγγραφική πορεία με πολλές βραβεύσεις σε σχέση με την παραγωγή την εκδοτική σας. Έχει ξεκινήσει από τότε. Η συνολική μου παραγωγή είναι 11 μυθιστορήματα. Mm-hmm. Το «Στη σκιά της Πεταλούδας» είναι το τέταρτο μου μυθιστόρημα και αυτό ουσιαστικά εγγενιάζει τη συνομιλία μου με ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Έχουν ακολουθήσει αρκετά βιβλία, τα οποία τα περισσότερα είναι στον ιστορικό χρόνο, όπως το λέτε. Από εκεί και πέρα είναι μια παραγωγή η οποία έχει, αν το θέλετε, έχει ταξιδέψει και μέσω κάποιων, ας πούμε, βραβεύσεων και μέσω του αναγνωστικού κοινού, αλλά η σχέση ήταν κυρίως μέσα από τον κόσμο και μέσα από το αναγνωστικό κοινό. Τώρα θέλετε να γοητεύσετε έναν νέο αναγνώστη για να τον κάνετε μόνιμο. Θα του συστήνετε να αγοράσει βιβλίο στη φυσική του μορφή ή ας επιχειρήσει και το ηλεκτρονικό βιβλίο? Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια ορθοδοξία συμβουλών πάνω σε αυτό. Προφανώς, ναι, η νέα γενιά είναι πολύ πιο εξοικειωμένη από το ηλεκτρονικό, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον και στην οθόνη από ότι εμείς. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω, όπως και οι άνθρωποι της δικιάς μου της γενιάς, πως η σχέση με το βιβλίο ως χαρτί, ως αφή, ως μυρωδιά είναι κάτι αναντικατάστατο. Mm-hmm. Και ξέρετε, αυτό, αν και είχαν προβλέψει πριν 20 χρόνια πως περίπου αυτού του είδους η ανάγνωση θα καταργηθεί, ειδικά στη λογοτεχνία, η χάρτινη ανάγνωση στο χαρτί επιμένει ακόμα και σήμερα. Παραμένει ισχυρή, λέτε. Βέβαια, mm-hmm, γιατί τα e-book που κυκλοφορούν είναι πολύ λιγότερα σε αποδοχή και σε πωλήσεις από ότι είναι το παραδοσιακό βιβλίο. Αυτό φυσικά στη λογοτεχνία, γιατί αν πάμε σε βιβλία επιστημονικά εξειδικευμένα ή εγκυκλοπαίδες, προφανώς το ηλεκτρονικό περιβάλλον, ναι, έχει, ναι, κερδίσει, έχει, ναι, κερδίσει το στοίχημα. Τώρα, πάμε για την παρουσία σας στην Κρήτη. Θέλω λίγο να μας πείτε το πρόγραμμά σας, ποιο θα είναι αναλυτικά, να καλέσουμε και τους Κρήτες να σας δουν από κοντά και να σας γνωρίσουν. Ναι, ξεκινάω την ερχόμενη Δευτέρα από το Ηράκλειο, όπου θα γίνει στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου η παρουσίαση του τελευταίου μου βιβλίου, το «Παλιές και Νέες Χώρες», και θα παρουσιάσουν μαζί μου το βιβλίο ο Ζαχαρίας Κατσακός και η κυρία Λίζα Σκλάβου. Αυτά θα γίνονται όλα την ερχόμενη Δευτέρα. Mm-hmm. Την Τρίτη είμαι στον Άγιο Νικόλαο, στον οποίο Άγιο Νικόλαο έχω επίσης μία παρουσίαση στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου. Στον Άγιο Νικόλαο, ναι. Στον Άγιο Νικόλαο, mm-hmm, όπου εκεί θα είμαι
Εγώ και το αναγνωστικό κοινό θα παρουσιάσω εγώ και θα κουβεντιάσω με τον κόσμο και την επόμενη μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, είμαι στη Σιτία, όπου στις 7 η ώρα το απόγευμα θα είμαι μαζί με την κυρία Σοφία Φουστέρη που είναι φιλόλογο και θα μιλήσουμε πάλι για το τελευταίο βιβλίο. Ένα αποσπάσματα θα διαβάσει ο κύριος Νίκος Σαρουλάκης. Η εκδήλωση θα είναι στο Πολύκεντρο του Δήμου Σιτίας. Πρώτη-τελευταία ερώτηση, κύριε Ζουργέ, σε αυτές τις βιβλιοπαρουσιάσεις που κάνετε ανά την Ελλάδα, τι σας κάνει εντύπωση σε σχέση με τις ερωτήσεις που υποβάλλει το αναγνωστικό κοινό? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση που μου κάνετε και μου δίνετε την ευκαιρία να δείξω κάτι εξαιρετικά σημαντικό, πως ένα βιβλίο είναι ένας κόσμος ολόκληρος, ο οποίος μιλάει με διαφορετικό τρόπο στους αναγνώστες. Όταν ένας συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο, μην φανταστείτε ότι έχει όλες τις συντεταγμένες των ερεθισμάτων τα οποία πιθανολογεί ότι θα προκύψουν. Υπάρχει η αναγνωστική ματιά των αναγνωστών, και μέσα από μια παρουσίαση και συζήτηση διευρύνεται η επιρροή και η φυσιογνωμία ενός βιβλίου στον κόσμο. Μαθαίνει και ο συγγραφέας λοιπόν για το τι αναγνωστικές προεκτάσεις έχουν γεννηθεί. Επίσης και ο αναγνώστης, κουβεντιάζοντας με τον συγγραφέα, προσπαθεί και αυτός να οριοθετήσει το πορτρέτο του βιβλίου που έχει σχηματίσει στο μυαλό του. Είναι μια διαλεκτική σχέση αλληλεπίδρασης αυτή ανάμεσα στον συγγραφέα και στους αναγνώστες. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, πως αυτές οι συναντήσεις τελικά είναι η επιβεβαίωση αυτού που νομίζω εγώ ότι είναι η συγγραφή ενός βιβλίου. Είναι η επιθυμία, η βαθιά επιθυμία μιας συνάντησης. Ο συγγραφέας βαθιά μέσα του επιθυμεί να συναντηθεί με τους άλλους ανθρώπους μέσω ενός βιβλίου. Πάρα πολύ ωραίο και εκπληκτικά, γοητευτικά μας το περιγράψατε. Κύριε Ζουργέ, έχετε βάλει τώρα μέσα στο μυαλό σας το προσχέδιο του επόμενου βιβλίου σας ή ακόμα όχι? Συνήθως βάζω κάποια προσχέδια και έτσι συμβαίνει και τώρα, αλλά για να χρησιμοποιήσω και μια στρατιωτική έκφραση την οποία συμπαθώ, δεν έχω κλειδώσει ακόμα ακριβώς το στόχο. Είμαι ακριβώς γύρω-γύρω σε διαβάσματα, σε κάποιες σημειώσεις, σε σκέψεις, αλλά θέλει κάποια, γιατί ξέρετε και η γραφή είναι ένα χωράφι που θέλει αγρανάπαυση. Θέλει λοιπόν γι' αυτό την αγρανάπαυση και θέλω να πιστεύω ότι σε λίγους μήνες θα έχω ολοκληρώσει το τι θέλω να κάνω και θα ξεκινήσω τη συγγραφή ενός βιβλίου καινούργιου. Καλώς να ορίσετε στην Κρήτη και σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνέντευξη αυτή που μας παραχωρήσατε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα πραγματικά ανυπομονώ να συναντηθώ και με τους αναγνώστες της Κρήτης. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να είστε καλά.